Καζανόβας είναι στον Άι Δομήνικο, λυπάμαι. Έτσι, έτσι. Και εκεί και να μείνουμε. Έχεις δίκιο. Είδες πώς τον πλάσαρε, ρε παιδιά, ο παραγωγός, ο Τούρκος. Δηλαδή για όλους είχε κάτι να πει. Αυτόν Καζανόβα. Τι να έλεγε. Πολύ έλεγε. Να τσιγκλήσει το κοινό στην Τουρκία. 80 εκατομμύρια. Τώρα μάθανε σπαλιάρα, έτσι. Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό. Και ο Γιάννης στοϊκά είπε. Κοίτα χαρά, ο το απόλαυσε και απάντησε κιόλα. Απάντησε, γεια σας κορίτσια, πώς το πες. Είναι διαθέσιμο. Το κοινό του, το κοινό του είναι δικό του, το απολαμβάνει. Θέλω να δείτε πώς τον κοιτάει ο Τούρκος ο μποξέρ του τύπου, αν σε πιάσω στα κέπια μου. Να τους, να χαιρετάει και έτσι το κοινό του. Hi girls. Αυτός παιδιά που ήταν σαν να βγει ο ψηλός, που ήταν σαν να βγει για τους 300, ποιος είναι. Ναι, τον είδες. Τι πράγμα είναι αυτό. Τον είδες. Σας άρεσε. Γενικά ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω αν μου αρέσανε σαν φάτσες. Θέλω να σας πω ότι με φόβησαν. Πώς παίζαν έτσι. Δηλαδή, ειλικρινά, νομίζω και οι δικοί μας σήμερα που ξέρουν με ποιους έχουν να τα βάλουν. Θα ξεπεράσουν τον εαυτό τους, γιατί και χθες τα δώσαν όλα. Ναι, ναι, έχεις τα δίκιο. Δώσανε, αλλά δεν ξέρανε σε ποιους θα τα δώσουν. Τώρα που ξέρουνε, δεν ξέρω, μπορεί να τους ταΐσουνε και λίγο, να πάρουν δυνάμεις, γιατί οι άλλοι, εγώ τους έβλεπα και τρόμαξα. Ναι, και δεν τους έπιανε το μάτι σου, δηλαδή, αυτός ο κοκκινοτρίχης. Παιδιά, συγγνώμη. Αυτό λέμε τώρα, το μάτι τους έπιανε, είπαμε, μόλις τους είδαμε, αφού τους έλεγε πώς παίζανε, πώς μπαίνανε μέσα. Δεν συμφωνώ, αλλά όταν βλέπεις εκείνο το κοκκινοτρίχη με τα μούσια τον κοντό που τον λέγανε. Δεν είναι κοκκινοτρίχη τον άνθρωπο. Μην το λες κοντό, παιδάκι μου, μια χαρά έτσι. Αφού και κόκκινε τρίχε, πώ να τον πω. Μαύρο μάλι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός ήταν τουρμπίνα. Έμπαινε με. Κοίτα, πολυβόλο. Δεν το, πεθαίνω, δεν το πιάνει στιγμή, το μάτι σου, ρε. Λέει, παιδί. Θα διαλέξουμε το Φουρκάν. Ναι. Γιατί Φουρκάν λέγεται, είχε φούρκα. Κοίτα εδώ τώρα διαφορά. Και λέει, θα διαλέξουμε το Φουρκάν να παίξουμε. Και λέω, το διαλέξανε για κακό το Φουρκάν. Ναι, δεν το και εδώ τρώει την άμμο για, για χαλπάση Μυγδαλένιο. Έτσι, με το κουταλάκι ο Φουρκάν. Και αυτό δεν είναι αθλητής, ηθοποιός. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Κοιτάτε εδώ. Είναι ηθοποιός και πάει έτσι. Ναι. Ναι. Ελένη, μου έχει δημιουργηθεί περιέργεια και θα το κάνω το Σαββατοκύριακο. Να δω στο τουρκικό Survivor τι αθλήματα τους βάζουν. Είμαι πολύ περίεργη. Σε παρακαλώ και εμένα με ενδιαφέρει. Θα το δω. Δες να μου πεις και εμένα. Θα το δω και θα σας πω γιατί πρέπει να κάνουμε σκληροπυρηνικά. Στο YouTube θα το δω. Πιάνετε Τουρκία εσείς. Στο YouTube. Δεν μου έχετε κάτι κανένα κανάλι. Και εμένα Τουρκία κανάλια δεν όχι. Πάντως είναι αυτό που είπαν. Τα ίδια είναι. Τα ίδια για όλους είναι. Τα ίδια για όλους είναι. Απλά. Τα ίδια αγωνίσματα παίζουν. Ναι, ναι. Και εσύ που το ξέρεις. Έχεις κάνει floor manager και εκεί. Τρέλα ναι μας, μωρέα Σιμινάκη. Σου κάνει εντύπωση. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση για τον Σιμινάκη. Τον είχα ικανό. Μισό λεπτό, κερδιά. Ο Ατσούρ ποιος είναι τώρα. Ο Ατσούρ. Ο παραγωγός. Ο παραγωγός. Και παρουσιαστής. Και παρουσιαστής. Έχεις δουλέψει μαζί του. Ναι. Ωραία. Πότε προλαβαίνεις τι πας και κάρτα εδώ μέσα κάθε μέρα. Α, το voice. Μου αρέσει όμως που μιλάει. Το voice, ρε, σύνδελφε. Το voice. Σ' αγαπώ. Παιδιά, να δώσουμε ένα άλλο θύ στην Ελλάδα. Να πούμε ότι 10 χρόνια παίζατε το Survivor στην Τουρκία σε ρί. Πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι τα ξέρουν, τα βλέπουν τα αγωνίσματα 10 χρόνια δηλαδή. Είναι πιο διαβασμένοι από εμάς. Δεν είναι κάτι χρόνο. Το ότι τα βλέπεις δεν σημαίνει ότι τα κάνεις. Δηλαδή, και εγώ που τα βλέπω από το σπίτι μου, τι σημαίνει ότι αν με περίξεις μέσα θα τρέξω. Τι λέτε, είστε. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τα ίδια αθλήματα. Διαφωνώ με τον Ασημινάκη. Όχι, είναι τα ίδια. Ολόιδια. Στείνουν το στίβο και απλά πηγαίνουν αντιαφορετικά. Γιατί δηλαδή μισό λεπτό. Αυτοί τρώνε όμω. Γιατί είναι και θέμα ενέργεια. Κοίτα, έτσι όπω του είδα. Εγώ του είδα ότι είναι δυνατή. Δεν του είδα ηρύπια. Πεινασμένοι δεν φαίνονται. Απλά είχαν πάει σύμπαντα και κοκαλιασμένοι. Είδε εσύ κόκαλα. Τίποτα. Μόνο εγώ είδα. Ήτανε παιδιά το κάσ πολύ δυνατό. Είχε δύο πυγμάχους μέσα. Είχε δύο ποδοσφαιριστές, παίζανε εθνική ομάδα διεθνής. Η μία κοπέλα έτρεχε Ολυμπιάδα. Η άλλη, κοπέλα ήταν πυγμάχος. Η άλλη κοπέλα personal trainer. Δηλαδή... Μα δεν έχει σχέση αυτό για το άθλημα. Τι να το κάνεις να είσαι πυγμάχος. Εκεί τρέχεις και δεν βάζεις μπροστά. Τα αθλήματα αυτά ήταν πολύ δύσκολα. Εγώ δεν φαντάζεσαι. Εσύ λες και κουράστηκες. Αγχώθηκα. Συγγνώμη, στην άλλη φορά χουλαχούπ έκανες. Εδώ και κοντέψαμε να φωνάξουμε το 160. Εμένα αυτό που είχα εντύπωση ήταν οι στόχοι. Είδες πως τα βάζαν. Κλαφ, κλαφ, κλαφ. Τα παστέλωναν οι άνθρωποι. Όπως είχαν κάνει πρόβα πιο πριν. Αυτό είπα και εγώ. Όχι με τα πράγματα της παραγωγής. Λέμε πως είχαν κάνει στην παραλία. Πετάγανε καρύδες, λέμε, πετάχτε σε εκείνο το δέντρο. Και ρίχνανε αυτή τη στιγμή για να κάνουν πρόβα. Αν σου λέει ότι κάθε χρόνο τα ίδια αθλήματα θα είχαν δει 10 survivor πριν. Όπως και ο Αγγελόπουλος λέγεται ότι είχε πάει ένα μήνα πριν και έκανε προπόνηση μόνος του κάπου. Τι έκανε προπόνηση άμα δεν τα ξέρει. Τι βρε παιδί μου, με τι έκανε το τουρκικό. Παιδιά, μπορεί να τα είχε δει. Λένε, παιδιά, μα είχε δει μέσα για να
κερδίσει, τα ψάχνει όλα. Ό,τι μπορεί. Πάντως, χθες ήταν ο καλύτερος. Ο καλύτερος, ο Αγγελόπουλος, χθες ήταν πολύ καλός. Τι καλός, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος είναι τουρκοφάγος, έτσι. Εντάξει. Ηρέμησε, κολοκοτρώνηση. Βάλε λίγο αυτό. Σου βγήκε η επανάσταση, Γρηγόρη μου, γιατί έτσι. Τι έγινε, αγόρι μου. Εμένα με πόρασε. Τώρα δεν πω την αλήθεια. 3-3. Και με δυνατούς παίκτες και τον Κοκκινοτρίχη και αυτόν τον διέλυσε. Δηλαδή του πέρασε όλου πριονοκορδέλα. Μπράβο του του. Πριονοκορδέλα λέμε άλλο. Βλέπετε την ελληνική εκπομπή Ελένη, η οποία θα κάνει μια μικρή διακοπή.